Στο περιοδικό λοιπόν παραχώρησε συνέντευξη ο Φίλιππος Οφιανός με αφορμή την παράσταση Ολεάνα. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρθηκε για το κίνημα hashtag MeToo αλλά και για τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για διάφορες κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου. Οι δηλώσεις του Φίλιππου Σοφιανού. Αυτή η παράσταση μιλάει για θέση εξουσίας. Που μπαίνει το μέτρο για εσάς, που σταματάνε τα όρια. Μόνο μέσω της παιδείας μπορεί κάποιος να δει τα όρια. Η έλλειψη της οδηγεί στις διαστροφές. Η απουσία ηθικής και προσωπικών φραγμών είναι αποτέλεσμα της μη καλλιέργειας. Δεν διδάσκεται. Ξεκινάει από την οικογένεια, καθώς ό,τι βλέπεις θα κάνεις και εσύ. Αν δεις ένα πατέρα να βαράει, θα κάνεις το ίδιο. Αυτά μένουν μέσα μας και μας καθορίζουν. Δυστυχώς έχουμε γεμίσει με τέτοιους ανθρώπους. Εδώ ο διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου προφυλακίζεται για βιασμούς ανηλίκων. Ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Καταδεικνύει το χάλι της πολιτικής, καθώς διορίζονται τέτοιοι άνθρωποι δεν εκλέγονται, επομένως την ευθύνη τη μισή την φέρει αυτός που κάνει τον διορισμό. Σοκαριστήκατε από την προφυλάκηση των συναδέλφων σας. Σοκαρίστηκα με το μέγεθος και την ποιότητα των κατηγοριών κατά των συναδέλφων. Άλλο να ξέρεις ότι κάποιος τσιλιμπουρδίζει και άλλο να μαθαίνεις ότι υπάρχουν στοιχεία που ακουμπάνε τον ποινικό κώδικα σε πάρα πολύ σκληρά χωράφια. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι χοντρά ποινικά αδικήματα. Δεν είναι θέμα απρέπειας, ούτε ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα και φυσικά ούτε αυτό που λέμε ότι στους ταλαντούχους ανθρώπους συγχωρούμε πράγματα. Ο Λευτέρης Βογιατζής, αυτός σπουδαίος άνθρωπος της τέχνης, είναι γνωστός σε όλους ότι ήταν ένας τύραννος κατά τη διαδικασία των προβών. Αυτά στο όνομα του ταλέντου του Λευτέρη, δεν βγήκε κανείς να καταγγείλει το οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, δεν φαντάζομαι ότι έφτασε ποτέ σε τόσο επικίνδυνα μονοπάτια. Είναι γελίο και συχαμένο να βγάζει κάποιες προσωπικές στιγμές στο διαδίκτυο. Στην κάμερα της εκπομπής «Ποιος είναι πρωινιάτικα» μίλησε ο Φίλιππος Οφιανός. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις καταγγελίες και τις παραβατικές συμπεριφορές, ενώ είχε μιλήσει και για την υπόθεση Φιλιππίδη Λιγνάδη. Αυτή η δουλειά εδώ και 40 χρόνια μου έχει δώσει περισσότερες χαρές και όχι λύπες. Στον καλλιτεχνικό χώρο έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έχει γίνει κοσμογονία. Έχω δουλέψει με δύσκολους σκηνοθέτες, οι οποίοι έχουν βρίσει, έχουν πετάξει ποτήρια, αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι μέσα στη δουλειά. Και εγώ μπορώ να βρίσω και να πετάξω ένα ποτήρι, όχι σε κάποιον άνθρωπο, σε έναν τοίχο. Είναι πολύ γελίο, πολύ φτηνό, μίζερο, άθλιο και συχαμένο να βγάζει κάποιος πολύ προσωπικές στιγμές στο διαδίκτυο. Ζούμε σε μια εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από βαθιά αναξιοκρατία. Οι άνθρωποι που καταλαμβάνουν τα πόστα και προβάλλονται και προάγονται από το σύστημα δεν είναι κατά ανάγκη και οι καλύτεροι. Έχει μαζευτεί πολύ σαπίλα και βρωμιά, κατέληξε ο γνωστός ηθοποιός.